Καλησπέρα σας. Τόση ώρα ακουστικά έψαχνα. Δεν παίζομαι. Εδώ είμαστε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στρίμς του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Στην αίθουσα σύνταξης ο Δημήτρης Μπαλόμπας. Φούντος, ακούει? Άμα δεν το πω δεν θα φύγει. Ο οποίος έκανε και τρία ηχητικά που του ζήτησα να κάνει και θα τα ακούσουμε σε λίγο για τον μπασκετικό Ηρακλή από τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου. Στην παρέα μας όλοι εσείς, ακροατές, ακροάτριες και φυσικά ο κόσμος του Ηρακλή που μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, μέσω διαδικτύου. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr για τα mail σας. Νότος καφέ, all day bar και cocktail bar. Μια παγωμένη μπύρα θα κεράσω στο φίλο μου τον Μπίλι, με λίγο μεζεδάκι έτσι να τσιμπάει κάτι. Την Κυριακή, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα πάω να ρίξω μια βουτιά κάτω και μετά θα ανέβω πάνω στο Νότος, στο βράχο, έτσι όπως είσαι Μπίλι ακριβώς θα την πέσω, θα βάλω και τα πόδια πάνω στο κάγκυλο εκεί, να αγναντεύω. Για εσάς που θέλετε σακούλα και ενδιαφέρεστε για το περιβάλλον, σακούλες Αριστοπλάστ, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και τις καλύτερες τιμές της αγοράς, 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Σερών, 23-940-72-941 και www.aristoplast.gr. Τώρα για το ποδόσφαιρο, σκέφτομαι κάθε μέρα πραγματικά τι να σας πω. Το θέμα δεν είναι να βγάζουμε το μυαλό μας τι να σας πούμε, το θέμα είναι να καταγράφουμε τα γεγονότα, να καταγράφουμε τις εξελίξεις. Γεγονότα και εξελίξεις δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον οριστικές, τουλάχιστον ουσιαστικές. Η πλευρά του Τόμ Παπαδόπουλου εξακολουθεί και λέει ότι συνεχίζει να έχει επαφή με την πλευρά του Μπέου, με το Βόλο. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι εξακολουθούν και έχουν επαφές για τα άλλα αφημί. Τώρα Τρίγλια θα είναι, Κρόνος Αργυράνδο θα είναι, Θεσπρωτός θα είναι. Αυτοί το ξέρουν που συναντιούνται, με όσους συναντιούνται. Και τις ζυμώσεις του ιδρυτικού, του γάμα σίγμα, με τις επαφές που κάνουν, γιατί δεν είναι μόνο να βρεις αφημί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίζουμε. Είναι να βρεις και χρηματοδότη. Ποιος μου λέει εμένα ότι αν βρεθεί ένα αφημί στην Football League θα αναλάβει να το χρηματοδοτήσει ο Τόμ Παπαδόπουλος? Ο άνθρωπος που ένα χρόνο δεν πλήρωσε ίδρυυση, ο άνθρωπος που τρεις μήνες δεν πλήρωσε ΔΕΗ, ρεύμα τέλος πάντων, ο άνθρωπος που δεν πλήρωσε ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, ο άνθρωπος που δεν πλήρωσε υπαλλήλους, προσωπικό, παίκτες κτλ. Κτλ. Γιατί να τον εμπιστευτεί κάποιος να πληρώσει ένα project? Αν ήταν Super League, το ξέρουμε ότι ο ίδιος θα έλεγε ναι, μπαίνω μπροστά και αναλαμβάνω την ομάδα και καλύπτω και το μετοχικό κεφάλαιο περίπου 600.000 ευρώ που είναι για την Super League. Με το αφημί του Βόλου. Αλλά εδώ από τη στιγμή που μιλάμε για αφημί Football League, αν προχωρήσει προς τα εκεί η διαδικασία, στα είπα όλα ρε, δεν τ' άκουσες, σε αποθέωσα, Μπαλομπίνιο, φύγε από εδώ. Λοιπόν, αν προχωρήσει το θέμα Football League, δεν ξέρουμε το κατά πόσο είναι ζεστός ο τον Παπαδόπουλος να πει πάω μπροστά. Και εκεί πρέπει να βρεις χιλιάδες ευρώ. Εκτός κι αν περιμένετε και περιμένουμε να σκάσουν τα λεφτά από τα τηλεοπτικά στη Football League. Μπορεί να λένε ότι είναι επαγγελματική, αλλά δεν θα είναι τόσο επαγγελματική ή μη επαγγελματική από ό,τι φαίνεται θα είναι. Ακόμα ο κύριος Λεουτσάκος περιμένει λεφτά για τη Super League 2. Φανταστείτε τι θα γίνει με τη Football League. Το μόνο εύκολο είναι να γίνονται δηλώσεις από κάποιους ή από πολλούς που ήταν ενεργεί στο θέμα ποδοσφαιρικός Ηρακλής και να μας λένε για τα λάθη που έγιναν. Καλό είναι βέβαια οι περισσότεροι να λένε για τα λάθη που έχουν κάνει οι ίδιοι και καλό επίσης είναι να μην μπαίνουν μόνο στη διαδικασία να κάνουν καταγραφή, αλλά να έχουν δύο μπροστά τους. Ένα δίλημα. Ή
θα ασχοληθούν ξανά χωρίς να επαναλάβουν το παραμικρό από τα λάθη ή λόγω των πολλών λαθών που έκαναν να πάνε στο καλό και να μην τους ξαναδούμε στο ποδοσφαιρικό Ηράκλειο. Δεν έχει κάτι άλλο. Μάλιστα, να το ποστάρω. Έχει πολλή ώρα, Μπίλου, με αυτό που συμβαίνει. Α, οκ. Okay. Ενημερώνομαι ότι μόνο μέσω διαδικτύου ακουγόμαστε, οπότε κάτσε να το ποστάρω για να το δει και ο κόσμος, για να μην ταλαιπωρεί και εμένα και εσάς και με παίρνει την ώρα της εκπομπής με τηλέφωνο, μηνύματα κτλ. Και χάνουμε τη ροή αυτής. Οπότε μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε. Λοιπόν, είναι κάποια τεχνικά ζητηματάκια. Ελπίζω να ολοκληρωθούν μέχρι να τελειώσει η εκπομπή μας. Προς το παρόν ακουγόμαστε μόνο μέσω ίντερνετ. Οπότε καλησπερίζω τους για ακόμη μια φορά και δεύτερη φορά τους ίντερνετικούς φίλους μας που είναι εδώ και μας ακούνε και είστε πάρα πολλοί, είναι η αλήθεια. Αρκετοί θα έλεγα, είτε μέσω άλλων περιοχών, πόλεων κτλ. Της Ελλάδος και πολλοί δε από το εξωτερικό και σας ευχαριστούμε που είμαστε εδώ. Βασίλη μου, να πάμε μια βόλτα στο χθες με την βοήθειά σου και να ακούσουμε αρχικά το ωραίο ηχητικό που έστειλε ο τεράστιος David Ingram και με εικόνα και ήχο το είδαν και το άκουσαν μπροστά τους στο Ολυμπιακό Μουσείο χθες, τέτοια ώρα περίπου, κατά την παρουσίαση του σπουδαίου βιβλίου της ιστορίας του μπασκετικού Ηρακλή από τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Άντε πάλι Νικολαίδη το λέω. Οικονομίδη. Μπερδεύομαι συνέχεια. Ο Νικολαίδης θα φτερνίζεται. Συγγνώμη, Αλέξανδρε. Οικονομίδη. Τα πολλά συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο Οικονομίδη για αυτή την απίστευτη δουλειά που έχει κάνει και τη δουλειά που έχει ρίξει για αυτό το βιβλίο. Να ακούσουμε αρχικά το μήνυμα που έστειλε ο David Ingram. Eli Cleese, what's going on? How you doing? This is David Ingram. I understand y'all having a little get-together for the years of Eli Cleese basketball, and I've been a part of that, and I want to say thank you very much. It was one of the best times of my life. You guys let me play and do my thing, and I hope you guys enjoy it, and I'll see you real soon. Τώρα με αφορμή μήνυμα ενός ακροατή, να πω το εξής. Επειδή πάντα τα παρεξηγείτε αυτά και είναι πολύ εκνευριστικό και το έχετε κάνει συγκεκριμένοι αρκετές φορές, αυτά που τα καταγράφουμε δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Και μιλάω για τον εαυτό μου, δεν μπορώ να απολογούμε για άλλους. Το ότι ο Τόμ Παπαδόπουλος εξακολουθεί και δηλώνει ότι μιλάει με τον Μπέο είναι δήλωσή του. Δεν είναι δικιά μου. Ούτε εγώ λέω κάτι από το μυαλό μου. Και αυτό το επιβεβαιώνουν και οι ίδιοι και ο Τόμ Παπαδόπουλος στις δηλώσεις που κάνει τις τελευταίες μέρες και στο σφίνα.gr και εγώ προσωπικά που μίλησα και χθες με τον κύριο Στάθη Καραντώνη, τον αντιπρόεδρο της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ, που λένε ότι εξακολουθεί και έχει επικοινωνία με τον κύριο Μπέο. Αν λένε ψέματα είναι δικό τους πρόβλημα. Από τη στιγμή που η πλευρά αυτή λέει ότι εμείς εξακολουθούμε και επικοινωνούμε με τον Αχιλλέα Μπέο, είναι μια καταγραφή. Όσο για το παραμύθι που λες που πουλάω, κουράζει ρε φίλε αυτό, πραγματικά, κουράζει. Αν θεωρείς ότι εγώ έχω τέτοια δύναμη να πουλάω παραμύθια και να... Για ποιο λόγο, για πες μου, τι με συμφέρει εμένα να πουλάω παραμύθια. Κερδίζω κάτι από αυτό. Τέλος πάντων, κάκος, μπαίνω στη διαδικασία. Σου απάντησα και γραπτός. Ακούσαμε λοιπόν τον David Ingram και το υπέροχο μήνυμα που έστειλε. Εξακολουθεί και αγαπάει φυσικά την ομάδα, δεν ξεχνάει αυτά τα υπέροχα χρόνια που έζησε εδώ. Τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην ώρα για μπλε, αν θυμάστε, πέρυσι τα γενέθλια του Ηρακλή και το 2008 τότε στα 100 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε τώρα απόσπασμα από τον σπουδαίο κύριο Μούμογλου που είχε πετύχει εκείνο το ασύλληπτο ρεκόρ με τους 140 φεύγα πόντους το 1972 απέναντι στον ΒΑΟ. Ο Αρισίδης Μούμογλου αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες φυσιογνωμίες που ανέδειξε τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Αγωνίστηκε σε όλη την καριέρα με την ομάδα του Ηρακλή,
και κατέχει το ρεκόρ πόντων σε έναν αγώνα πετυχαίνοντας 145 με αντίπαλο το ΒΑΟ στις 13 Ιουλίου του 1972. Υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ανδρών αλλά και την Ενόπλο, στην οποία ήταν και αρχηγός. Καλησπέρα σας. Ο όμιλος 1899, για να μαθαίνουμε σας τα λέω, παραπέμπει στον όμιλο φιλόμουσων που ιδρύθηκε το 1899 σαν σωματείο φιλολογικό και μουσικό και η μεταξέλιξή του ήταν το αθλητικό σωματείο Ηρακλής το 1908. Ξεκινώντας θα ήθελα να αναφερθώ στην τωρινή ομάδα μπάσκετ που μετά από μια ταλαιπωρία αρκετών ετών ανέβηκε στην Α1 εθνική κατηγορία. Συγχαρητήρια λοιπόν στους παίκτες, στο προπονητικό team και στον κύριο Δρακόπουλο. Στο κόνημα τώρα του κυρίου Αλεξάνδρου Οικονομίδη, τον συνεργατό του κυρίου Στέφα και Μαναβή, θα έλεγα ότι αποτελεί ένα έργο ολοκληρωμένο που αναφέρεται στην ιστορία του μπάσκετ του Ηρακλείου, ο οποίος πήρε το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος το 1928 και εν συνεχεία το 1935 πήρε το δεύτερο. Στο βιβλίο αυτό περιέχονται φοβερές πληροφορίες, λεπτομέρειες και φωτογραφικό υλικό που για όλα αυτά απαιτήθηκε πάρα πολύ χρόνος, κόπος και βέβαια εκ του αποτελέσματος πέτυχε το σκοπό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναφορά που γίνεται στο πρόσωπό μου και θα ήθελα να σας ενημερώσω όλους ότι το ρεκόρ που επετέθηκε κατόπιν πολύ ομαδικής προσπάθειας λόγω κινήτρου να περάσω το συγχωρεμένο το μάγλο στη θέση του πρώτου σκόρερ, πράγμα που επετέθη, καπέλωσε με την καλή έννοια την καριέρα μου. Καθώς έκανα πάρα πολύ καλά παιχνίδια και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να παίξω στην Εθνική Νέων, στην Εθνική Ανδρών και στην Εθνική Ενόπλων, στην οποία ήμουν αρχηγός. Αυτά οι περισσότεροι τα αγνοείται, αλλά για μένα αποτελούν αναπόστατα κομμάτια της καριέρας μου. Να ακούσουμε και τον Νίκο Χατζηβρέτα, πρώτο σκόρερ και MVP είχε αναδειχθεί 2000-2001 κάπου εκεί και φυσικά και αυτός έδωσε το παρόν. Ήταν ο πρώτος Έλληνας μετά τον Νίκο Γκάλη. Ήταν πρώτος παίκτης του Ηρακλή σε συμμετοχές και πόντους σε επίπεδο Ευρωλίγκα, ενώ αποτέλεσε μέλος της Εθνικής Ελλάδας με την οποία στέθηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2005 στο Βελιγράδι και δευτεραθλητής κόσμου το 2006 στην Ιαπωνία. Νίκο, είστε λόγο. Καλησπέρα από μένα. Εγώ είμαι ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Ηρακλή. Όλα αυτά που ακούμε, τα ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω την ιστορία των ομάδων δεν τη φτιάχνουν μόνο οι τίτλοι και τα κύπελα και τα πρωταθλήματα. Σίγουρα είναι σημαντικό, αλλά νομίζω ότι αυτές οι μικρές ιστορίες που ακούμε, το πώς φτιάχτηκε δηλαδή ένα γήπεδο μπάσκετ εκεί που δεν υπήρχε, όλες αυτές τις ιστορίες που φτιάχνουν τις ομάδες, νομίζω ότι αυτές είναι η ιστορία κάθε ομάδος και αυτές είναι οι ιστορίες που τις κάνουν τις ομάδες δυνατές και μεγάλες. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή όταν ήμουν 20 χρονών και έπαιζα στο νέο αντεβός μου γάμα εθνική να ενδιαφερθεί ο Ηρακλής για μένα. Τότε το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, πολύ δύσκολο. Ομάδες εμπιστευόντουσαν παιδιά που παίζανε σε μικρές σχετικά κατηγορίες, όπως ήταν η γάμα εθνική, θεωρούνταν μικρή κατηγορία. Και να μπορεί να κάνει, για να μπορεί να κάνει ένας το άλμα και το βήμα στην Α1 φάνταζε πολύ δύσκολο για όλους. Ο Ηρακλής ήταν η ομάδα που πραγματικά ενδιαφέρθηκε να με φέρει στο Ιβανόφιο, να έρθω να μου δώσει χώρο για να μπορώ και εγώ να κάνω τον ήρωα μου πραγματικότητα. Στα 20 χρόνια δεν ήμουν ούτε πολύ μικρός ούτε πολύ μεγάλος. Έπαιξε πολλά χρόνια σε αντρικό επίπεδο, από 14 χρόνια έπαιξε σε αντρικό επίπεδο και ήμουν έτοιμος να κάνω το μεγάλο βήμα. Βέβαια δεν ήταν εύκολο και ερχόμουν στον Ηρακλή, το πρώτο τετράμινο ήμουν εκτός δεκάδος, γιατί τότε 10 παίκτες παίζανε. Ήμουν εκτός δεκάδος, η ομάδα δεν είχε πολύ καλή πορεία και έτσι με κόουτς τον Βαγγέλη Αλεξανδρή και με τον Λάζαρο μαζί μας έδωσε το να κάνουμε το πρώτο βήμα, μας έβαλε πεντάδες σε ένα μάτς μέσα στη Δάφνη. Εντάξει, είχα κάποιες συμμετοχές πριν όχι πολύ χρόνο
Το πρώτο μάτς ήταν νομίζω η πρώτη ή η δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Κάναμε και οι δύο μαζί μια πολύ καλή εμφάνιση που η ομάδα κέρδισε και από τότε, ήμουν βασικός παίκτης της ομάδας για 5 χρόνια. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι έχω δώσει πολύ λίγα στην ομάδα. Η ομάδα έδωσε πάρα πολλά σε μένα για να μπορέσω να κάνω το μεγάλο βήμα να γίνω ένας παίκτης που αγαπάει το παιχνίδι και παίζει υψηλό επίπεδο. Αυτό που θυμάμαι από μένα και φυσικά όχι μόνο από μένα και από τη δικιά μου γενιά που ήταν τότε στο Ιβανόφυρο, που ήταν ο Λάζαρος, που ήταν ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης, ο Σκοτιανίτης που σχολιάσατε πριν και άλλοι πολλοί παίκτες. Όπως ο Παϊωακίμ, ο Χάρης ο Μαρκόπουλος, ο Καράγκης που είχε έρθει τότε στην ομάδα, ο Γιώργος ο Γιαννουζάκος, ο Νίκος ο Κούβελας. Είχε πολλούς Έλληνες παίκτες η ομάδα και αυτό που είπε ο πρόεδρος πριν είναι σημαντικό. Μια δυνατή ομάδα χτίζεται από έναν κορμό που ξέρει τι γίνεται στην ομάδα, πονάει την ομάδα καθημερινά και νομίζω έτσι μπορούν να γίνονται οι καλές ομάδες. Φτάνουν σε έναν κορμό που πονάει, σκέφτεται κάθε μέρα το πώς θα γίνει καλύτερος αυτός και η ομάδα. Έτσι χτίζονται οι ομάδες νομίζω και εύχομαι στην Αγγλία να το πετύχει. Αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά από όλα αυτά τα παιδιά και με προσωπικό βίωμα είναι ότι όταν έφυγα από την ομάδα, ο Κώστας, ο Κούσης ήταν τότε, ο Ξηλάτης, ο Νίκος ήταν τότε στην ομάδα. Έφυγα και πήγα στη ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Εντάξει, είναι μια τεράστια ομάδα στην Ευρώπη. Αλλά έφυγα με πίκρα και με μισή καρδιά που λένε. Και αν θυμάμαι ένα περιστατικό, ήταν έχει φτάσει Σεπτέμβρης και ακόμα δεν είχα πάει στην ομάδα. Η ΤΣΣΚΑ ενδιαφερόταν έντονα. Μου είχε κλείσει εισιτήρια να πάω στη Μόσχα. Αλλά τότε κάποιοι άνθρωποι της ομάδας πήραν. Μου είπα να μείνω για να συζητήσω αν μπορώ να μείνω στην ομάδα γιατί υπήρχαν οικονομικά προβλήματα και δεν μας είχαν πληρώσει όλο τον χρόνο. Εγώ άφησα την πτήση, δεν πήγα, έμεινα να συζητήσω. Τελικά δεν μου δείχθηκε τίποτα σε αυτό. Μου έδωσε η τσεσικά δεύτερη ευκαιρία και πήγα. Και σύμφωνα με αυτό το γεγονός, είναι ότι έδειχνε και τι πίστη είχαμε στην ομάδα. Και ο Λάζαρος όταν έφυγε και πήγε να γράψει ένα κλειδί, δεν ήθελε να πάει. Δεν πήγε με χαρά. Πιστεύω, εμείς θέλαμε να μείνουμε στην ομάδα πολύ γιατί. Όπως είπα και πριν, η ομάδα, τα παιδιά αγαπούσαν και γνώσαν την ομάδα. Καταλάβαιναν ότι είχε δώσει η ομάδα σε εμάς και δεν θέλαμε να την αφήσουμε έτσι, αλλά τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι και εμείς πήγαμε σε ομάδες που κυνηγούσαν άλλα πράγματα. Αλλά άμα δεν ήταν μια κρίση, δεν το καταφέρναμε ποτέ. Και εγώ προσωπικά, αλλά και οι συμπαίκτες μου, το χρωστάνε πάρα πολλά στην ομάδα. Και αυτό που είπατε πριν για τα νέα παιδιά, νομίζω ότι είναι η αλήθεια. Και εμείς νέα παιδιά ήμασταν και εμείς ήμασταν καλοί παίκτες, αλλά άμα δεν ερχόταν να κλείσει. Να μας δώσει χώρο, χρόνο, πίστη για να πιστέψουμε σε αυτού μας, να πατήσουμε καλά στα πόδια μας, δεν θα καταφέρουμε ποτέ. Άρα τα παιδιά υπάρχουν, τα λέτε υπάρχουν. Χρειάζονται ομάδες να σκέφτονται ότι και να δίνουν χώρο, χρόνο και πίστη στα παιδιά για να μπορούν και να ανεβάζουν την ομάδα επίπεδο και αν μπορεί η ομάδα να τους κρατάει. Μακάρι να μπορεί να έχει την οικονομική δύναμη και αν όχι, τα παιδιά να είναι δεύτερα και να πηγαίνουν και να κάνουν άλλα πράγματα. Αυτό έχω να πω. Είμαι γνώμη που έπαιξα σε αυτή την ομάδα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι σε αυτό το βιβλίο και συγχαρητήρια στους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτό το βιβλίο. Γιατί όλοι πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η ιστορία αυτής της ομάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλησπέρα μου στον αδερφό ημών το Ρίγα από τα Κιανόλευκα Χανιά. Σε ακούω στο ράδιο στο κινητό και κοιτάω στο τηλέφωνο και βρίζω. Όχι για σένα και λέω πες τα Γιώργο στον αέρα και νόμιζε ότι μιλάμε στο τηλέφωνο και μου λέει πώς μιλάς έτσι στον άνθρωπο που θες να τα πει και στον αέρα. Τι έχεις κάνει ρε μεγάλη, τι έχεις κάνει. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραλαμβάνω προς το παρόν, ακουγόμαστε μόνο μέσω ίντερνετ και όχι μέσω ραδιοφώνου. Ελπίζω να προλάβετε. Έστω και λίγο να μας ακούσει το τέλος, αλλιώς θα συνεχίσουμε ιντερνετικά. Ο Μπέος προφανώς κοροϊδεύει το Tom, γράφει ο Μπάμπης. Δεν αποκλείεται. Χρωστάω ένα μήνυμα, ένα mail πριν πάμε στο διάλειμμα Βασίλη μου του Ευάγγελου. Γιώργο, καλησπέρα. Τελικά ο Tom Παπαδόπουλος, ό,τι έκανε στον Άρη που δεν πλήρωνε τις σουίτες, τα ίδια και σε εμάς. Καμία ένδειξη ότι είναι νοικοκύρης. Πώς την πατάμε έτσι με διάφορους. Μήπως χώθηκε και στους δύο συλλόγους να τους καθυστερήσει παίζοντας παιχνίδια άλλων. Τι να υποθέσει κανείς, καλά, αυτό είναι υπόθεση. Τώρα πάλι από την αρχή, σε ό,τι αποφασίσει ο Ερασιτέχνης, εμείς θα στηρίξουμε με την παρουσία μας. Γενική συνέλευση αυτήν την εβδομάδα δεν έγινε, δεν ξέρω αν θα γίνει την επόμενη. Είδαμε. Διαφημίσεις και επιστρέφω. Στο βράχο της Αθήτου με υπέροχη θέα την θάλασσα. Συνεχίζουμε.
Ξανά την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Ρίγα από τα Κιανόλευκα Χανιά. Μας έχουν τρελάνει ο Τόμ και η παρέα του. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Όλο αυτό το σπαστικό, η σπαστική αναμονή που υπάρχει όλους αυτούς τους μήνες. Αλλά το ξαναλέω. Όσοι ακούνε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε μέρα, από το φθινόπωρο και μετά, η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Τα γεγονότα ήταν ξεκάθαρα. Οι ερωτήσεις μας στην ενέργεια τύπου ήταν ξεκάθαρες. Όλα όσα λέγαμε, δυστυχώς, όλα μα όλα δικαιώθηκαν. Δυστυχώς. Μακάρι να μην δικαιωνόταν τίποτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε ξανά μια βόλτα από το Ira Camp. Μεταφορικά, γιατί τα παιδιά από τις 8 μέχρι τις 4 κάπου εκεί είναι. Γίνεται πραγματικά χαμός και έχει γίνει viral το εξαιρετικό βιντεάκι με την Ελεονόρα Ρουσιάδου, που την ακούσαμε πρόσφατα εδώ στην Ρογιαμπλέ, να δίνει συνθήματα στα παιδιά στο Κατσάνιο που το γέμισαν από άκρη σ' άκρη και τα ζαλίζομαι και τα Ira και τα πάντα. Αυτά τα συνθήματα τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά η πρωταθλήτρια του κολυμβητικού του Ηρακλή. Μας έχει φέρει πολλά μετάλλια και διακρίσεις και τους τελευταίους μήνες βρίσκεται στο Las Vegas των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά αυτή την εβδομάδα προπονούσε τα μικρά αγοράκια και τα μικρά κοριτσάκια, τα μικρά Ηρακλάκια στο Ira Camp, εκεί στις εγκαταστάσεις του Ηρακλή στο All Star. Ο λόγος για τη Φιλιόρα Αυτοπούλου που γεννήθηκε στο κολυμβητικό του Ηρακλή και εξακολουθεί και είναι σε αυτό. Φιλιό, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, είσαι καλά? Είμαι πολύ καλά, εσείς? Κουρασμένη? Κουρασμένη λίγο. Χαίρομαι που είστε όλοι κουρασμένοι, αλλά το απολαμβάνετε, γιατί η κούραση που σας δημιουργούν αυτά τα πιτσιρίκια νομίζω είναι το κάτι άλλο, έτσι? Ναι, ναι, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε βέβαια κουρασμένοι επειδή περνάμε εκεί πάρα πολλές ώρες και επειδή πρέπει να ελέγξουμε πάρα πολλά παιδιά. Απλά μας αρέσει, περνάμε πάρα πολύ ωραία, γελάμε μαζί τους, κάνουμε πολλά διαφορετικά αθλήματα. Εγώ προσωπικά κάνω την κολύμβηση. Και γενικά είναι κάτι πολύ πρωτότυπο που τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα αθλήματα και να επιλέξουν ποιο είναι το αγαπημένο τους και με τι θα ήθελαν να ασχοληθούν. Πόσα παιδάκια σου είπαν ότι εμείς κυρία θέλουμε. Δεν ξέρω αν σε φωνάζουν κυρία, μάλλον. Μάλλον. Εμείς κυρία θέλουμε κολύμβηση, το αποφασίσαμε. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Μου ζητάνε προγράμματα για το κολυμπητήριο, για το απόγευμα να έρχονται. Πάρα πολλά μου έχουν ζητήσει. Είναι η πρώτη φορά που ασχολείσαι κατά κάποιο τρόπο, φίλιο, με την προπονητική? Βέβαια το κολύμπι δεν το έχει σταματήσει, συνεχίζει, θα πούμε και γι' αυτά. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό το να διδάξει σε εισαγωγικά κάποια πράγματα σε τόσο μικρές ηλικίες, 5, 6, 7 χρόνια παιδιά. Εγώ από τότε που τελείωσα το σχολείο ξεκίνησα να ασχολούμαι με την προπονητική. Έκανα στο κολυμπητικό κάθε απόγευμα τη μικρή πισίνα που έχουμε ηλικίες από 4 μέχρι και 10 χρονών έχουμε αν ξεκινάνε αργά το κολύμπι. Και μετά έκανα και τις ακαδημίες που είναι παιδιά που ξέρουν λίγο καλύτερο κολύμπι και τα βάζουμε στη μεγάλη την πισίνα. Και μετά πέρσι ήμουνα και στο Ira Camp και στο περσινό. Βεβαίως. Και φέτος τώρα πήγα στο Las Vegas, οπότε δεν μπορώ να ασχολούμαι με την προπονητική. Αλλά τώρα πάλι με το που ήρθα ξανά κάνω τη μικρή πισίνα στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο και τώρα και το Ira Camp. Πόσες φορές σκέφτηκες τον εαυτό σου σε αυτή την ηλικία να τραγουδάς συνθήματα του Ηρακλή στο κολυμπητικό? Εντάξει, δεν είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Αυτό το κάνω από τότε που ήμουν μωρό. Σας έχω πει ότι εγώ πήγαινα στα γήπεδα από τότε που ήμουν 3 χρόνια. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά στο κολυμβητικό του Ηρακλή και στο στίβο του Ηρακλή είναι εντυπωσιακό αυτό που δημιουργούν, που δημιουργείται και εσείς σε μικρές ηλικίες και τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί την ώρα που τρέχουν οι υπόλοιποι, εσείς τους κάνετε κερκίδα. Ειδικά αυτό που συμβαίνει στο εθνικό κάθε χρόνο είναι καταπληκτικό, έτσι, αυτό που έγινε και φέτος στους θερινούς αγώνες. Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Παίρνουν περισσότερη δύναμη και ο κύριος Μίλτος, ο προπονητής μου, πάντα έλεγε ότι ένα κλαδί είναι εύκολο να σπάσει. Τα πολλά είναι πιο δύσκολο να σπάσουν. Ωραίο, ωραίο. Κύριος Μίλτος Χαλκιάς, ο οποίος εξακολουθεί και είναι προπονητής σου, άσχετα αν μας έλειψες όλους αυτούς τους μήνες στην Αμερική. Τι συνάντησες στο Las Vegas? Εντάξει,
Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, πάρα πολύ διαφορετικά από ότι εδώ. Γενικά η νοοτροπία τους είναι πολύ διαφορετική, αλλά ευτυχώς έχω βρει καλή παρέα, οι προπονητές μου είναι αρκετά καλοί, δηλαδή συνεννοούμαστε, οπότε δεν έχω κάποιο πρόβλημα, αν και το φοβόμουν πάρα πολύ. Τι σου λείπει από εδώ? Όλα. Όλα, όλα. Όλα, ναι. Και έρχεσαι σπάνια, φίλιο. Ορίστε. Έρχεσαι σπάνια, λέω. Νομίζω μία-δύο φορές το χρόνο. Πόσο έρχεσαι? Έρχομαι τα Χριστούγεννα για 10 μέρες. Α, και τώρα το καλοκαίρι για 3 μήνες, από Μάιο μέχρι Αύγουστο. Και να πούμε βέβαια ότι αυτές τις μέρες δεν ξεκουράζεσαι καθόλου, γιατί προετοιμάζεσαι για τους αγώνες που θα ακολουθήσουν με το σκουφάκι του Ηρακλή. Πότε είναι αυτή, τι περιμένουμε από σένα πλέον μαζί με τους υπόλοιπους του συλλόγου? Εγώ έχω το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Open Ανδρό-Γυναικών 2 με 5 Αυγούστου στην Αθήνα και τώρα περιμένουμε από μέρα σε μέρα την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για το Μεσογειακό που θα γίνει στην Πάτρα φέτος, για να δούμε αν θα με επιλέξουν να εκπροσωπήσω την εθνική ομάδα που είναι 25 με 31 Αυγούστου στην Πάτρα, όπως είπα. Αυτό δεν είναι σίγουρο, αλλά το περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Και όπως σας είπα και το Πανελλήνιο, απλά τα άλλα παιδιά, τα πιο μικρά παιδιά έχουν των κατηγοριών που ξεκινάνε από αρχές Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και άλλες κατηγορίες που είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό αγώνα της χρονιάς. Η πρώτη φορά που είχες μιλήσει εδώ στην ώρα για μπλε πρέπει να ήσουν 12. Τώρα είσαι 20. Ναι, 20. Τι κρατάς από αυτή την οχταετία? Πόσο έχει αλλάξει, πόσο έχει οριμάσει η Φιλιό μέσα από τις πισίνες, μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από τα μετάλλια, μέσα από τις διακρίσεις, μέσα από τα Πανελλήνια πρωταθλήματα? Τι κρατάς? Κρατάω πολύ μπλε. γενικά πιστεύω έχω οριμάσει. Δηλαδή τα τελευταία 2 χρόνια από τότε που σταμάτησα το σχολείο και έπρεπε να δω τι θα κάνω με τη ζωή μου, έχω οριμάσει αρκετά. Αλλά συνεχίζω να είμαι παιδί, δηλαδή... Δεν μ' αρέσει να πω. Καλά, εννοείται, 20 χρονών ναι. Αλίμονο. Δεν το συζητάμε. Ναι, εννοείται. Έχεις πάρα πολλά. Έχεις πάρα πολλά να δώσεις και στον Ηρακλή και στον εαυτό σου. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα. Τώρα καλό καλοκαίρι, μάλλον καλή προπόνηση πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να κάνετε και λίγο διακοπές, γιατί τα πρωταθλήματα στο κολυμβητικό είναι μέσα στο καλοκαίρι. Οπότε... Ναι, ναι. Καμιά βδομαδούλα. Καμιά βδομαδούλα. Ναι. Εντάξει, θα πούμε τον κύριο Μίλτο να κλέψετε λίγο. Ναι, κάτι θα κάνω. Οι προπονήσεις με τα μικρά τελειώσαν σήμερα, το πρόγραμμα? Στο Ηρακάμ. Ναι, στο Ηρακάμ. Τα αθλήματα τελειώσαν σήμερα, αλλά έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες αύριο και μεθαύριο, που θα κάνουν λιπομέτρηση, θα κάνουν τζούντο, γενικά υπάρχουν πολλά πραγματάκια για το Σαββατοκυριακό. Ωραία, ωραία. Καλή ολοκλήρωση λοιπόν του Ηρακάμ, να το διασκεδάσετε, να το απολαύσετε. Είμαι σίγουρος ότι περνάς καλά και αυτό ναι, το καταλαβαίνω και από τις φωτογραφίες και από τα βιντεάκια που βλέπουμε από όλα τα αθλήματα. Και σας αξίζουν σε όλους πολλά συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε στο Ηρακάμ. Σε ευχαριστώ, φιλιό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και ευχόμαστε φυσικά η φιλιό Ραυτοπούλου να μας φέρει και άλλα μετάλλια όπως έχει κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν, άσχετα αν πλέον βρίσκεται βάση με την υποτροφία που έχει στο Las Vegas. Εξακολουθεί και είναι αθλήτρια του Ηρακλή και σύντομα θα πέσει ξανά στην πισίνα με το σκουφάκι του Ηρακλή για να διεκδικήσει μετάλλια. Πήραμε μια γεύση ακόμα και από το Ηρακάμ, το οποίο ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και θέλω να ξαναπώ κάτι που λέω πολλές φορές και το έγραψα και σήμερα. Respect στους γονείς. Πολύ μεγάλο respect στους γονείς και για την αφοσίωση που έχουν στο σύλλογο και για την αγάπη που δείχνουν προς το σύλλογο, που τη συνδυάζουν με τα παιδιά τους, που τα στέλνουν στο Ηρακάμ, που τα στέλνουν στα τμήματα του Ηρακλή να αθλούνται, να γυμνάζονται καθημερινά και για τις οικονομικές θυσίες που κάνουν, για όλα όσα είναι ως στήριγμα δίπλα στα παιδιά τους. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο έχω να τους πω. Τοποθέτηση του Τόμ Παπαδόπουλου ακόμα δεν υπάρχει. Την προηγούμενη, πριν λίγες μέρες, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα ήταν, είχε βγει η ανακοίνωση που κατηγορούσε πάλι όλους εμάς που είμαστε οι κακόβουλοι ρεπόρτερ και κάνουμε κακό κτλ.
Και σε εκείνη την ανακοίνωση, αν θυμάστε στον επίλογό της, ο Τόπ Παπαδόπουλος έλεγε ότι σύντομα θα τοποθετηθεί για τις επαφές που κάνει με Βόλο κτλ. Πέρασε μια εβδομάδα, δεν προέκυψε καμία τοποθέτηση. Μακάρι σε αυτή την τοποθέτησή του, αν προκύψει, γραπτή, δεν ξέρω εγώ πώς θα γίνει, να γράφει μέσα και γιατί είναι ένα χρόνο απλήρωτο το η ίδρυυση και γιατί είναι τρεις μήνες απλήρωτο το ρεύμα. Θα τα γράφει μέσα αυτά ο Τόπ Παπαδόπουλος στην ανακοίνωση? Δεν θα τα γράφει, λες, ε? Δύσκολα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην πενταμελή αποστολή του Ηρακλή που θα δώσει το παρόν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Στάδιο Κατερίνης. Μακάρι να έρθουν μετάλλια στο Σύλλογο και από εκεί. Λοιπόν, σκυτάλι. Δεν λέω ποιος ακολουθεί. Γιατί λείπει ο Έκτος. Λείπει ο Έκτος. Ποιος το έφερε αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση. Είχε μπενταντίν στα χέρια του. Γάντια. Μπορεί. Λοιπόν, το σίγουρο είναι, τον είδα σήμερα, το σίγουρο είναι ότι την εκπομπή θα την κάνουν δύο παιδιά που δεν είναι έκτη. Ούτε αγαπούν ένα ποδοσφαιριστή που λέγεται Τρίπιερ. Έτασο. Άρα αυτό θα λείπει. Άλλοι θα κάνουν το ράδιο Μαρμίτα. Συντονιστείτε στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Καλό βράδυ. Εμείς πρώτα Θεός τα λέμε με την ώρα για μπλε τη Δευτέρα. Να είστε καλά.